Σε έναν εξόχαστο επεισοδιακό αγώνα με συμβάντα, απρόοπτα, ίντριγες και αμφιλεγόμενες αποφάσεις, ο Max Verstappen αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής, κατακτώντας την παθητική του νίκη επί Αυστραλιανού εδάφους. Ας δούμε συνοπτικά τι συνέβη στο Albert Park. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πέτυχε τη δεύτερη του νίκη σε τρεις προσπάθειες μέσα στο 2023, με τον Ολλανδό να έχει μια κούρσα με αυξομοιώσει στο πρώτο της κομμάτι, μιας και απόλυσε την πρωτιά μετά την αρχική εκκίνηση. Εν τούτης, η διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία στον 10ο γύρο λόγω του ατυχήματος του Alex Albon και οι ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα εξαιτίας αυτού τον έφεραν σε θέση ισχύω στην επανεκκίνηση και εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα της RB19 του επέστρεψε στην κορυφή της κατάταξης, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε τον αγώνα ο Lewis Hamilton σε μια θαυμάσια εμφάνιση για τον 7ο παγκόσμιο πρωταθλητή, συνολικά στον τριήμερο του αγώνα της Αυστραλίας. Η δική του έξοχη εκκίνηση λειτουργήσε ευεργετικά για τον ίδιο και παρά το γεγονός ότι έγινε βορρά στην επίθεση του Verstappen, με πολύ καλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του Grand Prix, δεν προβληματίστηκε ιδιαίτερα και κράτησε τη θέση του στον τερματισμό. Σημαντική βαθμή πέραν όλων των άλλων για τον Hamilton, με τη Mercedes παρόλα αυτά να μένει με γλυκό πικριέστηση ελαίου του έτερου οδηγού της. Ο George Russell είχε την καλύτερη αντίδραση από κάθε άλλον όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, με αποτέλεσμα να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή της πίστας και να ηγηθεί το αγώνα. Το ατύχημα του Albon έδινε την ευκαιρία στον νεαρό Βρετανό να αλλάξει ελαστικά, όμως το timing της απόφασης αυτής ήταν ατυχέστατο, μιας και οι αγωνοδίκες αποφάσισαν τη διαβάθμιση αποκατάσταση αυτοκίνητου ασφαλείας σε κόκκινη σημαία. Και έτσι ο Russell έχασε θέση στην κατάταξη, χάνοντας το όποιο πλεονέκτημα είχε αποκτήσει. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, λίγο μετά την επανεκκίνηση, ο κινητής W14 του παρέδωσε πνεύμα, ολοκληρώνοντας το δράμα για τον ίδιο. Το βάθρο έκλεισε ο Φερνάντο Αλόνσο στην τρίτη θέση, με τον βετεράνο Ισπανό να έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής φέτος. Η επιτυχία του αυτή, ωστόσο, ήρθε με τρόπο συζητήσιμο, καθώς η επίδοσή του ήρθε σε συνάρτηση με τη δεύτερη κόκκινη σημαία της κούρσας λόγω του ατυχήματος του Κέβιν Μάγνουσεν, 5 γύρους πριν το τέλος και των απόνερων αυτού. Ο Αλόνσο είχε παραταχθεί τρίτος στην δεύτερη επανεκκίνηση του αγώνα, όταν ο Κάρλος Σάινθ τον εμβόλησε στην πρώτη στροφή, ρίχνοντάς τον στη τελευταία θέση και εκτός βαθμών. Το χάος που επικράτησε με πολλαπλά μέτωπα στην κατάταξη οδήγησε τους αγωνοδίκες να πάρουν την αμφιλεγόμενη απόφαση επαναφοράς της σειράς των οδηγών βάσει εκείνης που έλαβαν στην επανεκκίνηση. Κατά αυτόν τον τρόπο, τόσο ο ίδιος όσο και ο μοσταυλός του Lance Stroll που τον ακολούθησε στην τέταρτη θέση εποφελήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα και φεύγουν από τη Μελβούρνη με πακτολό βαθμών που διατηρούν την Aston Martin στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Ο Sergio Pérez τερμάτισε πέμπτος σε έναν αγώνα που ο Μεξικανός εκκίνησε από το pit lane, πραγματοποιώντας σειρά προσπεράσεων και παίρνοντας το μέγιστο δυνατό, δεδομένου ότι περιορίστηκαν οι απώλειές του από κάθε άποψη. Ο Λάντο Νόρις κατάφερε επιτέλους να βαθμολογηθεί, τερματίζοντας έκτος, και το πιο σημαντικό είχε έναν προβλημάτιστο αγώνα, αν λάβουμε υπόψη τι συνέβη σε Μπαχρέιν και Τζέντα. Ο Βρετανός πραγματοποίησε μια εμφάνιση που σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει τον ίδιο ως οδηγό, πετυχαίνοντας πολλά με λίγα στην διάθεσή του. Ένας εκ των αναδικημένων από τις εξελίξεις οδηγών είναι ο 7ος της κατάταξης Νίκο Χούλκεμπεργκ, που ναι, μεν έκανε σε φταίγια φέτος, ωστόσο τα συμβάντα της δεύτερης επανεκκίνησης τον έφεραν υπό προϋποθέσεις σε θέση να κατακτήσει το πρώτο βάθος της καριέρας του. Η ανέρεση της σειράς των οδηγών και η επαναφορά της κατάταξης της δεύτερης επανεκκίνησης έφεραν τον Γερμανό στην 7η θέση και μάλλον απογοητευμένο σε έναν αγώνα που ο έτερος οδηγός της Αμερικανικής ομάδας διαδραμάτισε ρόλο πυροδοτώντας τις εξελίξεις στο τέλος και τίποτα περισσότερο από αυτό. Η Χάς μετά το τέλος του αγώνα κατέθεσε ένσταση για το τελικό αποτέλεσμα και συνάμα για τα γεγονότα της δεύτερης επανεκκίνησης. Τους πρώτους του βαθμούς στη Φόρμουλα 1 κατέκτησε ο ρούκι και τοπικός ήρωας Όσκαρ Πιάστρη στην 8η θέση. Ένατος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του Γκουανιού Ζου που επίσης έκανε σε φταίει βαθμολογικά και την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ένας ακόμη οδηγός που συγκαταλέγεται στους αδικημένους, ο Γιούκι Τσουνόντα. Ο Ιάπωνας, ηρωικά εν συνόλο και δυνητικά, θα μπορούσε να τερματίσει ακόμα και ψηλότερα, με τον ένα βαθμό που τελικά κατέκτησε να συνιστά επιτυχία όπως και να έχει, αν κρίνουμε από την εικόνα της τωρινής Αλφα Τάουρι. Επισοδιακός ήταν και ο αγώνας για τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός, οδηγός της Φεράρι, έκανε καλή εκκίνηση, αλλά στάθηκε άτυχος στο pit stop του, το οποίο έγινε λίγο πριν την πρώτη διακοπή και έχασε πολύ έδαφος, μένοντας εκτός δεκάδας. Παρ' όλα αυτά, είχε πολύ καλό ρυθμό και σκαρφάλωσε μέχρι την τέταρτη θέση όταν έγινε η δεύτερη διακοπή και μετέπειτα σύγκρουση με τον Αλόνσο. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τιμωρήσουν με ποινή 5 δευτερολέπτων τον Σάινθ, παρότι η ποινή του δεν διαμόρφωσε τελικώς το αποτέλεσμα και έτσι με τον τερματισμό πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας έπεσε τελευταίος, πίσω και από τον απογοητευτικό Βάλτερι Μπότες που ήταν ο έτερος οδηγός που τερμάτισε εκτός της βαθμολογούμενης δεκάδας. Ανάμεσα στους οδηγούς που δεν τερμάτισαν βρίσκονται και οι δύο Αλπίν, με τους Γκασλί και ο Κον να συγκρούονται στη δεύτερη επανεκκίνηση, προκαλώντας την τρίτη διακοπή του αγώνα, με δύο γύρους να απομένουν για το πέσιμο της καρός σημαίας. Αμφότεροι αδείξαν τους εαυτούς τους, καθώς η γαλλική ομάδα ήταν έτοιμη να πετύχει τον κορυφαίο της τερματισμό φέτος αφενός, αφετέρου η συνολική τους εικόνα ήταν αρκετά ανταγωνιστική και ως προς τις κορυφαίες ομάδες. Τον τερματισμό δεν είδαν επίσης οι Logan Sargeant και Nick DeVries, που συγκρούστηκαν στο χάος του 57ου γύρου στην πρώτη στροφή στο Albert Park, όπως επίσης και ο Charles Leclerc, που στον εναρκτήριο γύρο έπεσε πάνω στην Aston Martin του Lance Stroll στην τρίτη στροφή, με συνέπεια να βρεθεί εκτός πίστας και ο αγώνας του να ολοκληρωθεί πρόωρα, σε μια καταστροφική μέρα για την Ferrari συνολικά. Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό report του Grand Prix Αυστραλίας στο totalracing.gr, από κοινού με όλες τις σημαντικότερες ειδήσεις. Όλα τα παρελειπόμενα, η ανάλυση και ο σχολιασμός του επεισοδιακού αγώνα στη Μελβούρνη, στο αυριανό επεισόδιο του Undercut, του podcast totalracing.gr για τη Φόρμουλα 1, το οποίο θα βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης podcast. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like αν αυτό σας άρεσε, κάντε follow στους λογαριασμούς μας στα social media, ενώ ο επόμενος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Φόρμουλα 1 είναι το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν μετά από διακοπή 3 εβδομάδων, το τρίμερο 28 με 30 Απριλίου, στο σιρκουί της πόλης του Μπακού.